Κουσίλου, όπω ακούσατε ήδη από τη φωνή, την ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Σταμάτη. Του ζητήσαμε να έρθει να κάνουμε ε, με έναν ε, βουλευτή τη πλειοψηφία και τον απολογισμό πέρα από τα όσα ακούσατε. Πολιτικό επιστήμον. Ε, Αναλυτή, φιλόσοφο κατά, κατά ναι. τον Γιώργο, τον κύριο Σταβάρε. Πολλά πράγματα κατά καιρού ακούω, συχνά αντιφατικά. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω αν είναι θέμα βαθιά φιλοσοφία. Η, η πολιτική είναι μια υπόθεση φιλοσοφική στο βαθμό. Δεν πάρα. θα διαφωνήσουμε μαζί, τα εξάλλου έχουμε παρόμοιε απόψει για το τι είναι η πολιτική. Να πω ότι ζήσαμε και όλοι όσοι έχουν και άσπρα μαλλιά, κάτι που δεν φανταζόμασταν ότι μπορεί να ζήσουμε, και μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ το ενδιαφέρον της πολιτικής. Παίρνοντα από την ε, αρχή το πράγμα, δηλαδή μια εκλογή έκπληξη και μια κάθοδο από το θρόνο του Προέδρου, μέσα σε χρόνο ντετε και μάλιστα με πρόταση μομφής, κάτι που δεν έχει προηγούμενο. Πράγματι. Είναι, ε, Γνωρίζει ότι, επιτρέψτε μου να το πω αυτό, έχω βγάλει ένα μεγάλο βιβλίο για το ΣΥΡΙΖΑ με τίτλο ΣΥΡΙΖΑ, ένα πολιτικό φαινόμενο, κείμενα για την κατανόηση ενό παροξισμού. Ε, για να κατανοήσουμε το ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν πράγματι ένα πολιτικό φαινόμενο, πρέπει να το συνδέσουμε ήταν. με τη συνθήκη τη εποχή. Ήταν, απολύτω ήταν. Ε, είναι χρόνο παλαιοσταντικό. Ναι, μα ήταν, ναι, ήταν. Ταυτόχρονα όμω ήταν και ένα προϊόν τη κρίση. Και καθώ το 2019 με, αξιοπρέπεια, με αξιοπρέπεια και ευπρόσωπα ητήθηκε στις εκλογές, δεν μπόρεσε να παρακολουθήσει την αλλαγή των συνθήκων. Τέσσερα χρόνια στην αντιπολίτευση, δεν κάνει στην πραγματικότητα τίποτα, δεν αλλάζει τον εαυτό του, παραμένει ένα παλαιό κόμμα, εναγκαλισμένο με τον παλαιό εαυτό του, χάνει το Μάιο με 20% και τον Ιούνιο με 17%. Στην πραγματικότητα αυτό το κόμμα, το πολιτικό φαινόμενο, έφερε μέσα του από την ίδρυσή του το σπόρο του πολιτικού του θανάτου. Και αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι τα επεισόδια αυτού του τέλους. Να ρωτήσω κάτι Το γεγονό γιατί... ότι είναι πρωτόγνωρο τώρα συνδέεται πάλι με τη ε, λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ. Το... Ο κ. Κασαλάκης, μια παρατήρηση μόνο αγαπητέ μου Γιώργο, ο κ. Κασαλάκης εκλέγεται επειδή ακριβώς είναι άγνωστος. Αν ήταν γνωστό, δεν θα είχε εκλεγεί. Και Ο λόγο που πέφτει είναι ότι τον γνωρίσαμε και δεν μα αρέσει. Προφανώ. Έχει μια ε, περιορισμένη ανταπόκριση πλέον στο συγκεκριμένο σώμα τη Κεντρική Επιτροπή ε, που παίρνει μια απόφαση και αυτό είναι παράδοξο και αναιρεί την απόφαση τη βάση. Δηλαδή, ένα μικρό όργανο στην πραγματικότητα εκλεγμένο, διαγράφει, εκλε, διαγράφει. Εκλεγμένο τη ναι, Ένα μικρό εκλεγμένο όργανο δεν μπορεί, κατά τη γνώμη μου. Mm -hmm να διαγράφει μια υπέρτερη εκλογή. Πολλοί μιλούν για πραξικόπημα, ακριβώς στηριζόμενοι σε αυτή την λογική. Από δεν τους, νομίζω ότι είναι σωστή η λέξη. Ιδίως από τους κασελίστα για να το ναι, πω έτσι. Ναι, ναι. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι ο ίδιος ο πρόεδρος επικαλείται το, καταστα, το, το καταστατικό. Κάντε μου μομφή, Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπαίνει στη λογική, παιδιά, έχω μεγάλη αμφισβήτηση, ε, δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά μου... Πάμε να το ξεκαθαρίσουμε προκαλώντας τους φίλους και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν. Δεν το κάνει έτσι. Δεν πάει καν σε εκλογέ ως πρόεδρος. Σήμερα που μιλάμε δεν ξέρουμε αν ο κύριος Κασερέκης θα ε, επανέλθει με μια υποψηφιότητα. Ο κύριος Κασαλάκης που έχει έτσι, χαρακτηριστικά πολιτικές δεξιότητες με την έννοια της επικοινωνίας κυρίως θέλω να mm. αναφερθώ και να υπογραμμίσω δεν κατανόησε σε ποιο κόμμα εξελέγει αρχηγός, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί αυτό το κόμμα και δεν κατανόησε στην πραγματικότητα την πολιτική συνθήκη του τέλους mm. του κόμματος στο οποίο ήταν αρχηγός. Αυτά είναι τα σημαντικά που καθόρισαν και καθορίζουν τις εξελίξεις στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η γνώμη μου είναι ότι δεν μπορεί να σωθεί από το μαθηματικό τέλος του. Ε, μπορεί να μεταλλαχθεί, μπορεί να αλλάξει. Δεν, δηλαδή, μπορεί να το κάνει ούτε αυτό. Από... δεν μπορεί να το κάνει ούτε αυτό. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει ούτε mm -hmm. αυτό. Γιατί ως προϊόν της κρίσης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπόρεσε σε καλύτερες συνθήκες να παρακολουθήσει τη μεταβολή των συνθήκων. Και αυτό που οι άνθρωποι, τα συγκεκριμένα πρόσωπα που είναι ιδεολογικά εχμάλωτοι, όλοι κατά τη γνώμη μου, άντρε και γυναίκε σε μια προηγούμενη φάση, πώ θα σώσουν τον εαυτό του, πώ θα απελευθερωθούν από τα ιδεολογικά δεσμά, πώ θα διαγράψουν τη μνήμη, πώ θα θεραπεύσουν το τραύμα, για να πάνε παρακάτω. Όχι από τη συνήθεια τη ε, δημοσιογραφική προβοκάτσια. Θα πω ότι είναι το ίδιο κόμμα το οποίο με τι ιδεολογικέ αγκυλώσει που επικαλεί, αγαπητέ Ελευθέρη, κυβέρνησε. Με μνημονιακού περιορισμού και έβγαλε τη χώρα από το μνημόνιο. Συμφωνώ, και για να είμαστε δίκαιοι, επειδή ναι, ναι. θα πει κάποιο, είναι πολύ απαξιωτικό ο Κουσούλη στην αναφορά του στο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν είμαι απαξιωτικό, ε, λάθο. Ναι, ναι. Αντίθετα, τα το... έχω περιγράψει. Δεν θα το πει, πει κάποιο. Ναι, ναι. Μπορεί να το πει κάποιο ε, ότι η διακυβέρνησή του δεν είναι για πέταμα. Ναι, ναι. Είναι γιατί, μια ενδιαφέρουσα διακυβέρνηση. Γιατί έχουμε και το εξή πρωτοφανέ σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από αυτά τα πρωτοφανή, έχουμε και το πρωτοφανέ να είναι η μόνη κυβέρνηση που και δεν αφήνει καμμένη γη και αδιαταμία. Συμφωνώ. Πρέπει δηλαδή, ότι... να πω ότι αυτά δεν. Μιλάμε μην... για του φίλου που μπορεί να με κατηγορήσουν απόψε. <σχερή> δεν υπάρχει και αυτή η πρίκα. Θέλω να πω ότι ε, μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο ήταν ένα κόμμα δικαιωματιστών, αριστερή αναθεωρητική αντίληψη κτλ. Όμω δεν είναι μόνο αυτό πια. Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει, έχει πεπραγμένα, έχει ήτες και νίκες, έχει εμπειρία και ταυτόχρονα. Επειδή είναι ακόμα και οι άνθρωποι του. Απολύτως. Θέλω να, να σταθώ λίγο ναι. και σε αυτού τους ανθρώπους. Να, να πω δύο σκέψει πάνω mm. σε αυτά. Η πολιτική υπάρχουν ορισμένα σταθερά δεδομένα, όχι νόμοι, γιατί η πολιτική δεν έχει νόμους, Υπάρχουν όμως ορισμένα σταθερά δεδομένα τα οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Η πολιτική είναι μια υπόθεση του παρόντος. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί που έχουν την εμπειρία, τη διαδρομή του, αυτό που καλούνται είναι να διαχειριστούν τι συνθήκε του παρόντο. Mm -hmm. Και βεβαίω και τις μνήμες, ε, τις πρακτικές του παρελθόντος, το παρελθόν τους δηλαδή. Αλλά προέχει το παρόν, το παρόν διεκδικεί τα πρωτεία στην πολιτική αναμέτρηση. Και σε αυτό το παρόν δεν φαίνεται να μπορούν να ανταποκριθούν. Μπορεί αύριο ή μεθαύριο mm. οι άνθρωποι να εμπνευστούν εκ νέου και να κάνουν ένα μεγάλο κόμμα. Το εύχομαι γιατί τα κόμματα είναι καλό για τη δημοκρατία. Υπάρχει ένα ζητούμενο... Έτσι, ετούμενο τη κοινωνία είναι, φαντάζομαι. Μάλιστα, πρέπει να πω ότι ακόμα και ο Πρωθυπουργό και ο Γιώργο, που είχα πριν από λίγο εδώ σταμάτησε, όλοι επισημαίνουν αυτό το αντιπολιτευτικό κενό. Ο Αλέξη Τσίπρα είχε πει ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε ανισορροπία. Και νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη είναι η παρατήρηση. Είναι βαρύτερη η κατάσταση, μου επιτρέπει. Είναι μ. πολιτική παθολογία. Παθολογία. Άρα, πρέπει να βρεθεί κάποιο τύπου φάρμακο, θεραπία, αγωγή. Μπορεί να βρεθεί και ποια θα μπορούσε να είναι με δεδομένα τα εγγενή προβλήματα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ζουν όλοι, ακόμα φαντάζομαι και οι πιο φανατικοί υποστηριχτέ. Αντιλαμβάνονται ότι τα σχόλια που έχουν ακούσει πολλέ φορέ και από την παρέα τη δικιά, μου, τη δικιά μα εδώ πέρα ε, τελικώς αποδείχθηκαν σωστά. Αλλά και από την, να το πω έτσι, ε, αμφισβήτηση που υπάρχει στο πρόσωπο του Προέδρου Αδουλάκη από το Πασό, γιατί είναι δύο καταστάσει ταυτόχρονα. Είναι μια, συνθήκη με παράλληλε καταστάσει, όπω το περιγράφει. Από το ΣΥΡΙΖΑ δεν νομίζω ότι στο ορατό μέλλον μπορεί να προκύψει κάτι που να ε, λειτουργήσει ζωογονητικά στην πολιτική ζωή, γιατί mm. υπάρχει ένα φοβερό κενό, μια φοβερή ανισορροπία. Είναι σωστή η προσέγγιση, κατά τη γνώμη μια βαριά παθολογία. Από την άλλη πλευρά, δίπλα το Πασόκ μπορεί να γίνει συντελεστή αυτή τη πολιτική αναζωογόνηση γνώμη μου, το έχω γράψει πάρα πολλέ φορέ, είναι ότι δεν μπορεί να γίνει. Άρα, Τι συμβαίνει, ένα πρισκόμαστε... λεπτό, Λευτέρη, γιατί σε, λες, σε, από πρισκόμαστε... τη μια πλευρά λε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί. Από την άλλη λε το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί. Έχει από την άλλη... και η μία δύναμη και η άλλη. Άρα το. Να πω, ένα διέξοδος... εχείρημα, να πω ένα επιχείρημα για το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ από τον Μάιο, τον Ιούνιο και τον περασμένο Ιούνιο έκανε τρει εκλογέ. Σε αυτέ τι τρει εκλογέ, ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται σε καλή θέση να βελτιώσει τη θέση του, όχι μόνο δεν βελτίωσε τον αριθμό των ψηφοδελτίων του, αλλά είχε κατακρύμνηση. Υπάρχει ένα ερώτημα, γιατί το Πασόκ σε μια ευνοϊκή συνθήκη όπω είναι οι ευρωεκλογέ, δεν βελτιώνει αισθητά τη θέση του. Γιατί δεν του βελτιώνει, Σημαίνει ότι αυτό που εκφράζει ο συλλογικό φορέα δεν έχει πιστικότητα. Δεν μπορεί να πείσει του ανθρώπου ότι μπορεί κάτι καλό να κομίσει και να συνεισφέρει. Άρα, κατά τη γνώμη μου, έχουν οι δύο αυτοί χώροι συναντηθεί με τα όρια του. Και αυτή είναι έχουν, η πολιτική... Έχουν συναντηθεί και με τα όρια τη ιστορική του ε, χρησιμότητα και αναγκαιότητα, ή, να το πω έτσι, τα κομματικά σχήματα εξάντλησαν την δυνατότητα να παρεμβαίνουν με πιο ενεργό τρόπο στην κοινωνία. Γιατί εγώ δεν θα μηδενήσω την αντιπολιτευτική δράση. Λέω ότι πιθανόν, αν κάποιο θέλει να το δεχθεί αυτό δεν μπορεί να αρθρώσουν μια πιστική, εναλλακτική κυβερνητική πρόταση σήμερα που μιλάμε. Μήπως ε, βγαίνοντα να το πω έτσι, από το κουστούμι του Πασόκ ή το κουστούμι του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πολιτικό προσωπικό που κατά τη γνώμη μου έχει και πάρα πολύ αξιόλογο κόσμο μέσα. Ο και το είναι. ένα κόσμο, και το ένα κόμμα και το άλλο κόμμα εμφανίσουν μια νέα πρόταση. Ναι, αυτό, αυτό είναι πιθανό να γίνει. Αυτό δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Ούτω ή άλλω υπάρχει ανάγκη μια νέα πολιτική σύνθεση στη χώρα. Και η σύνθεση θα προκύψει από αυτό που περιέγραψε. Αλλά αυτό προποθέτει να αφήσουν πίσω τα κόμματα τον παλαιό εαυτό του. Δηλαδή, προποθέτει μια αυτοκατάλυση. Δημόσια αυτοκατάλυση, δηλαδή μια δημόσια πράξη αυτοκατάργησης και ταυτόχρονα πανηγυρικά, εορταστικά μια νέα διακήρυξη. Να... Διαφορετικά δεν μπορούμε να περάσουμε mm. σε μια επόμενη φάση. Λευτέρι... Τι χρειάζεται δηλαδή, συγγνώμη Γιώργο, μια ποιοτική μεταβολή, mm -hmm. με όλη τη σημασία της λέξης, στο χώρο της αντιπολίτευσης. Η κυβέρνηση είναι ένα συντηρητικό σχήμα. Να που δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Να σε ένα τελευταίο. Η αντιπολίτευση μπορεί να αναδιοργανωθεί. Να σε ρωτήσω ένα τελευταίο πριν καλωσορίσουμε την ε, Μαρία Ρεπούση. Είναι μέλο τη Κεντρική Επιτροπή, να θυμίσω του ΣΥΡΙΖΑ. Για να μα πει και από μέσα τα πράγματα, να κλείσουμε την εκπομπή. Τα βιώματα και με αρκετό έχουν ρεπορτάζ. πάντα αξία. Αν υποθέσω ότι μιλώντα ω ένα πολιτικό παύλα μηχανικό εδώ και σου πω ότι μα τα λε έτσι που τα οχήματα, τα κόμματα. Δεν παίρνουν ε, ε, Rebuild, δεν παίρνουν. Ε, ε, είναι BLR που λέγανε κάποιοι. Δεν, δεν γίνεται. Θα μπορούσαν στα χέρια ενό ικανού οδηγού του προσώπου, ενός νέου ηγέτη, ε, κάποιων προσωπικότητων οι οποίε θα μπορούσαν να λειτουργήσουν συνθετικά και ανανεωτικά, να εμφανίσουν μια πιστική εναλλακτική πρόταση, γιατί αυτό ήταν και το ζητούμενο. Ναι, θεωρητικά θα μπορούσαν. Και πιστεύω ότι πολλά από τα πρόσωπα που σήμερα δρουν έχουν αυτή τη δυνατότητα αλλά για να γίνει αυτό το βήμα προϋποθέτει δύο πράγματα να μπορούν να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν, να επεξηγήσουν τη συνθήκη, την πολιτική που έχει διαμορφωθεί στη χώρα και τα ίδια τα πρόσωπα να αφήσουν πίσω τους μια παλαιότερη συνθήκη που τα κρατάει εγκλωβισμένα σε μια συνθήκη του παρελθόντος. Λέω ένα παράδειγμα, δεν μπορεί μια επέτειος των 50 χρόνων, δηλαδή η διαρκής επίκληση του Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν ένας σπουδαίος πολιτικός, μια σπουδαία μορφή, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένας πορέας της κρίσης. Αυτά που πρέπει να το πούμε, δεν μπορούν με τη διαρκή αναφορά στο παρελθόν να χτίσουν στην επόμενη φάση. Το ε, παρελθόν, το παρελθόν είναι καταδικασμένο. Μου το ζητάνε και θα το κάνω. Είχα ναι. πει τα να... τελευταία ερώτηση και είμαι Αλλά μεβαίως. θα το κάνω γιατί θα πούνε ότι δεν τον ρώτησε το λεπτό. Βεβαίω να με ρωτήσει ό,τι θέλει. Ε, ποια είναι η εκτίμησή σου για το πρόσωπο Στέφανος Κασελάκης. Ήρθε, ανέλαβε μια προεδρία, βρίσκεται ενώ μια πρόταση μοφή, Δεν ξέρουμε το αύριο του. Εσύ τι θα εκτιμούσε, αν σε καλούσα να γράψει τώρα ένα άρθρο για να δημοσιευθεί σε μία ώρα σε ένα site. Στο φλάσ, α πούμε. Για, τη, για, την τύχη, τι θα κάνει ο κ. Σουηδάκη, ναι, λοιπόν, ναι. κατάλαβα την ερώτηση. Ναι, 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 τι αυτό σκοπεύει ναι. να κάνει, δεν είμαι στην ψυχή τώρα. Λέω, εσύ ο ο εσύ φίλος τι... Εκ... μα που με ρωτάει, δεν είμαι στην ψυχή Λέω, ότι τι, τι Θα φύγει Εκτιμώ, να πάει στο Μαϊάμι, θα φτιάξει νέο κόμμα. Θα παραμείνει στην αναμέτρηση. Το κρατάω όπω το είπε. Ο Λευτέρη Οκουσούλη. Καλώ ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον ακούσατε, ελπίζω όπω πάντα να ανακάτεψε